Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσω λίγο για το πώς μπήκα στις μηχανές και θα συγκρίνω την σχέση ηλεκτρικής μηχανής με τώρα που έχω την βενζινοκίνητη. Γιατί ξεκινήσουμε την ιστορία μας, λοιπόν, είχα ξεκινήσει μια ηλεκτρική μηχανή. Εγώ μπήκα στις μηχανές το 20. Λόγω COVID δεν ήθελα να κατεβαίνω με μετρό λεωφορεία στη δουλειά στο κέντρο, αλλά ούτε το αυτοκίνητο, γιατί όσοι παίρνετε αυτοκίνητο ή και μηχανές θα ξέρετε ότι είναι εφιάλτης να κατέβεις μέχρι το κέντρο. Άσα να κοιτάζω μηχανές, τα σκούτερ γενικά νομίζω το έχω ξαναπεί, δεν μου αρέσουν και όλα αυτά σαν μηχανές καθόλου. Και εκεί μπήκα στο τρυπάκι, λοιπόν, και βρήκα κάποιες ηλεκτρικές που μου αρέσανε, που έχουν έτσι αυτό το retro look, και σκέφτηκα γιατί όχι, και πήρα λοιπόν μία ηλεκτρική μηχανή, την οποία δεν κράτησα όμως πάρα πολύ και πάλι δεν έχω δέσει το κράνος μου. Φακ ρε πούστη γάμο, τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτσε, πάμε παρακάτω να το κλείσουμε. Πώς γίνεται να το ξεχνάω μερικές φορές, πάνω καταλάβω. Και πήγα και πήρα λοιπόν μια ηλεκτρική μηχανή, η οποία ήταν το αντίστοιχο των 125 κυβικών. Και κάπου εδώ ξεκινάει ο ερωτάς μου για τις μηχανές. Να πω ότι μικρός έχω πάθει ένα ατύχημα σοβαρό με μηχανή. Ήμουνα συνοδηγός, δεν ήμουν οδηγός. Και είχα μείνει 4 μέρες στο νοσοκομείο με διάφορα τραύματα, τέλος πάντων. Οπότε τις φοβάμαι και φοβόμουν πολύ όταν μπήκα. Αλλά τέλος πάντων, χωρίς να το, επειδή ακριβώς φοβόμουν, δεν περίμενα και να ερωτευτώ τη φάση με τις μηχανές. Πήρα λοιπόν μια ηλεκτρική, χωρίς να το πολύ ψάξω, είναι αλήθεια, γιατί είναι ακριβές. Δηλαδή με τα λεφτά της ηλεκτρικής που πήρα έπαιρνες μια πολύ καλή μεταχειρισμένη. Είχες πολύ περισσότερες επιλογές. Ωρε φίλε, όχι ρε μαλάκα, what the fuck, κίνηση από εδώ. Anyway, λοιπόν, πήρα τη μηχανή που λέτε, άρχισα να μπαίνω στον κόσμο των μηχανών, εκεί κατάλαβα το λάθος μου σε εισαγωγικά, γιατί εντάξει δεν είχε κάποιο πρόβλημα η μηχανή, εννοώ το λάθος μου σε σχέση με αυτό που έπαθα, ότι γνώρισα περισσότερα για τον κόσμο των μηχανών και τις επιλογές που μπορεί να είχα κτλ. Πέρα λοιπόν από αυτό το θέμα, η μηχανή ήταν μια χαρά, έτσι, μιλώ μαλακής τώρα. Προβλήματα όμως. Αυτονομία, κατασκευαστής λέει 120, εγώ πραγματικά βρήκα κοντά στα 100, με 90 με 100 θα έλεγα. Και το μεγάλο ντεσού σε αυτή την αυτονομία ήταν ότι μετά όταν πήγε την μπαταρία στο 40%, η τελική της μηχανής πήγαινε στα 60 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ πριν κανονικά ήταν 90 κάτι, κάπου εκεί ήταν νομίζω. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να πας, ας πούμε, κάποια μακρινή βόλτα, που εμένα άρχισε να μ' αρέσει η σκέψη. Αυτό ήταν νομίζω το κύριο αρνητικό, η αυτονομία της. Κάτσε τώρα χτυπάει το κινητό, δηλαδή, what the fuck σήμερα. Πάμε. Και δεν θυμάμαι τι έλεγα. Αλλά είχε την άλλη την ευκολία, το ότι εγώ γύριζα το βράδυ, το βάζα στην πρίζα, μπαμ, γέμιζε, ευχαριστώ πολύ. Ανά τρεις μέρες ήθελε γέμισμα. Οπότε λοιπόν εγώ άρχισα να μπαίνω σιγά σιγά σε αυτό το τρυπάκι, άρχισα να ψάχνω τις μηχανές, άρχισα να μ' αρέσουν πολύ. Και εκεί την άλλαξα. Να πω τώρα τις διαφορές στην αίσθηση οδήγησης. Δεν έχεις καθόλου δονήσεις, δηλαδή τώρα εδώ νιώθεις κάποιες δονήσεις στο τιμόνι, ελάχιστα, αλλά τις νιώθεις. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δουλεύει, ρε παιδί μου, πάνω σε αυτό το πράγμα. Στο ηλεκτρικό δεν καταλάβαινες τίποτα, απλά πήγαινε. Είχε πάρα πολύ καλή επιτάχυνση στην αρχή, δηλαδή πέρναγα, εντάξει, τα πρώτα μέτρα εννοώ, όχι συνέχεια, μην τρελαθούμε, σχεδόν όλες τις μηχανές.
Αλλά γενικά ήταν καλή εμπειρία, καλή μηχανή. Λίγο θα πήραζα κάποια από τα φρένα. Λάστιχα δεν μ' αρέσανε. Άλλο πρόβλημα με τις ηλεκτρικές είναι, όπως νομίζω είπα πριν, ο ήχος. Δεν σε ακούνε καθόλου, είναι αλήθεια. Όχι ότι εδώ τώρα με πολύ ακούνε, γιατί όλοι έχουν κλειστά τα παράθυρα, air condition ή στο ζεστό αν είναι χειμώνας, βάζουν τη μουσική τους στο ραδιόφωνο τους και κλάιν. Δεν ακούνε τίποτα. Και εκεί λοιπόν άρχισα να μπαίνω στη φάση να δω διάφορες και τα έχω πει όλα αυτά, ποιες ήταν και τα λοιπά και πως καταλήξα στο Triumph, δεν θα ξαναπώ τα ίδια. Αλλά όσον αφορά τις ηλεκτρικές γενικά, νομίζω ότι σε 10 χρόνια θα είναι άλλη συζήτηση. Καταρχάς όλες οι μεγάλες μάρκες υποχρεούνται, νομίζω βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να έχουν και ηλεκτρική στην γκάμα τους μέχρι το 2030, νομίζω είναι το όριο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Οπότε επειδή θα βγάλουν όλοι μία ηλεκτρική, τουλάχιστον Honda, Yamaha, όλες θα βγάλουν μία, τότε θα αλλάξει σίγουρα η συζήτηση. Αλλά παραμένουν να είναι πανάκριβες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν πεις ότι παίρνεις μία Zero που υποτίθεται ότι είναι πολύ καλές ηλεκτρικές, θες, πόσο έχουμε, 16, 17, 18, πιο μικρή της, κάτι τέτοιο. Κάτι εδώ κίνηση, τι γίνεται κάθε μέρα. Αλλά αν θες μια ηλεκτρική μόνο για ανέβα κατέβα κέντρο Αθήνας, είναι σούπερ. Ανά δύο μέρες, τρεις θα θες γέμισμα. Το ρεύμα είναι φθηνό ή ήταν, ένα σας ξέρει θα γίνουμε αυτές τις αλλαγές που λένε τώρα πόσο θα ανέβει και αυτό. Βενζίνη εντάξει δεν θα είναι σίγουρα, πιο φθηνό θα είναι. Και οκ, είσαι μια χαρά. Είναι ακριβή η πρώτη επένδυση, ας το πούμε έτσι. Αλλά κερδίζει σε άλλα πράγματα. Τώρα έχω δει, ας πούμε, και η BMW έχει ανακοινώσει ηλεκτρική. Μία-δύο κιόλας, νομίζω, όχι μόνο μία. Η Triumph έχει ανακοινώσει και νομίζω ότι θα βάλουν πρωτότυπο φέτος. Πολύ όμορφο είναι, σαν το Street Triple μοιάζει. Το είδα πάρα πολύ ωραίο. Το σχέδιο δηλαδή, δεν έχει βγει κάτι άλλο πέρα από ένα σχέδιο. Και ο κινητήρας νομίζω, ρε μαλάκα τι είναι αυτό το πράγμα. Από εδώ κλείσουμε το βιντεάκι. Δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά anyway, αυτά. Bye.